Όχι μόνο εμείς, όλοι οι Δήμοι που είναι στη Φθιώτιδα αυτή τη στιγμή, αλλά και πολλοί Δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Λάθος χειρισμοί της κυβέρνησης μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να κινηθούμε δικαστικά. Λίγοι έχουν καταλάβει το πρόβλημα, ειδικά στην πόλη τη δική μας, μιας και εμείς συνεχίζουμε κανονικά την εργασία μας στους τελευταίους μήνες. Το καλό με τη δική μας υπόθεση είναι ότι ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί απέναντί μας ότι θα έρθει να καταθέσει υπέρ μας, μιας και εμείς δεν έχουμε στην ουσία κάποια αντιδικία με το Δήμο. Υπάρχει μια απόφαση επιτρόπου που του δένει τα χέρια και δεν μπορεί να προβεί σε πληρωμή. Μια δικαστική απόφαση θα λύνει το πρόβλημα και για τις δύο πλευρές. Πολλοί από τους συναδέλφους είναι πολύτεχνοι. Κάποιοι σε αυτόν το μισθό βασίζονται, δεν υπάρχει κάποιος ώρας που θα μπαίνει στο σπίτι. Και ευελπιστούμε πως σήμερα θα λήξει αυτή η ομοιρία στην ουσία. 5 μήνες απλήρωτης σε αυτές τις εποχές φαντάζεστε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που χρωστάνε 4 και 5 ενοίκια, κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο. Κάποιοι δεν είχαν τον τελευταίο καιρό καν τα λεφτά για να κινηθούν, να έρθουν στη δουλειά. Δηλαδή έρχονται με μηχανάκια από τα λουτρά, η πάτηση και την υπάτη και δεν είχαν αυτά τα 5-10 ευρώ που χρειάζονται για να έρθουν για δουλειά. Δεν μιλάμε για προστοζήν, δεν είχαν πώς να κινηθούν. Πέρασαν οι μέρες του Πάσχα, φροντιστήρια απλήρωτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 μήνες απλήρωτοι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε την εργασία μας. Δεν έχουμε λείψει ούτε μία μέρα από το καθήκον μας. Νομίζω ότι ό,τι μας έχει ανατεθεί το έχουμε φέρει μέχρι στιγμής εις πέρας. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει αυτούς τους μήνες που είμαστε απλήρωτοι να έχουμε προβλήματα στις οικογένειές μας. Υπάρχουν από πολλούς δάνεια απλήρωτα, ΔΕΗ απλήρωτοι. Μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες για κάτι το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς συνεχίζουμε και την εργασία μας και πρέπει κάποια στιγμή να πληρωθούμε. Αυτό διεκδικούμε σήμερα και κακώς που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο στην εργασία μας. Να μην ξεχνάνε ότι στις δουλειές μας έχουμε μπει μέσω ΑΣΕΠ, πήραμε αυτοδίκη παράταση με νόμο του κράτους και συνεχίζουμε και τη δεύτερη παράταση πάλι με νόμο. Δεν έχουμε κάτι παράνομο, έχουμε μπει μέσω ΑΣΕΠ, δεν είμαστε ούτε από την πίσω πόρτα, ούτε μας έβαλε κάποιος γνωστός. Είμαστε στις δουλειές μας, μέσω ΑΣΕΠ νόμιμοι, κοντεύουμε 5 μήνες τώρα, με δανεικά ζούμε. Ενίκεια, οι ΔΕΗ κοντεύουν, φοβόμαστε μην μας κόψουν το ρεύμα με μικρά παιδιά. Δηλαδή κρεμόμαστε από τους δικούς μας ανθρώπους, μήπως μας βοηθήσει κάποιος οικονομικά για να στηριχθούμε. Δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Αν σταματήσουν οι συμβασιούχοι να δουλεύουν, κατέρευσε. Θα πνιγεί η Λαμία στο σκουπίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, γιατί παρόλα τα προβλήματα, παρόλο που δηλαδή εδώ και σχεδόν 5 μήνες είναι απλήρωτοι, συνεχίζουν ευσυνείδητα την εργασία τους, έτσι ώστε η πόλη μας να είναι καθαρή. Και η σημερινή μου παρουσία εδώ και η μαρτυρία μου ενώπιον του δικαστηρίου ξεκινούσε και από αυτό και από την πραγματική τους ανάγκη για τα δεδουλευμένα. Θέλω εξ ονόματος των δημοτών να τους ευχαριστήσω και είναι πολύ πολύ ειλικρινείς αυτές οι ευχαριστίες. 5 μήνες απλήρωτοι και αυτοί συνεχίζουν τη δουλειά έχοντας, κρατώντας καθαρή την πόλη μας. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ούτε έχουν καμία ευθύνη, όπως δεν είχε και καμία ευθύνη και η Δημοτική Αρχή. Ψηφίστηκε νόμος, υπήρξε μια τροπολογία όπου παρατάθηκαν οι συμβάσεις ως 31/12/2017. Εμείς όπως είχαμε υποχρέωση συμμορφωθήκαμε, παρατείναμε τις συμβάσεις, οι εργαζόμενοι συνέχισαν τη δουλειά τους, υποβάλαμε το ένταλμα στο ελεκτικό συνέδριο, δεν εγκρίθηκε το πρώτο ένταλμα, μας ήρθε με πράξη της Επιτρόπου, έχοντας αναφορά σε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία που όλοι γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες έχει δει ξανά το φως της δημοσιότητας. Επανυποβάλαμε το ένταλμα στην Επίτροπο παίρνοντας το δρόμο που πρέπει, αλλά αυτό που ήρθα σήμερα να ζητήσω είναι ότι οι εργαζόμενοι δούλευαν και δουλεύουν, πρέπει να πληρωθούν και οφείλει η πολιτεία, η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία να νομοθετεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λύνει προβλήματα και κυρίως να μην δημιουργεί προβλήματα στους εργαζομένους και μάλιστα από μια
ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι, όπως όλοι γνωρίζετε, ξεκίνησαν την πρώτη σύμβαση στο Δήμο εξαιτίας της ανεργίας, του χαμηλού εισοδήματος, της πολυτεκνίας. Κοιτάξτε, είναι ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα εδώ, να μαζεύονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας οι περισσότεροι του Δήμου Λαμίας και να είναι απλήρωτοι 5 μήνες. Αυτό είναι ένα κατάντημα της κυβέρνησης, η οποία με την αλλοπρόσαλη πολιτική της, ενώ είναι περασμένοι, έχουν πιάσει δουλειά δηλαδή μέσω ΑΣΕΠ, τους ταλαιπωρεί τώρα 5 μήνες χωρίς να δικαιώται να τους πληρώσει. Καταλαβαίνετε, στην κατάσταση που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ, που εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στα σκουπίδια, να μην έχουν να πάρουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, να πληρώσουν το γάλα των παιδιών τους, οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε δηλαδή το τι κατάσταση αντιμετωπίζουν. Είναι ντροπή για μια κυβέρνηση η οποία θέλει να λέγεται και αριστερά, στην κατάσταση που αφήνει αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Αυτό που έχω να πω, ότι όλοι είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Η ελάχιστη υποχρέωση που ήταν να παρευρεθούμε εδώ σήμερα, γιατί δυστυχώς οι παλινοδίες της κυβέρνησης είναι αυτές που μας οδηγούν να είμαστε στα δικαστήρια και αντί να όλοι οι εργαζόμενοι είναι στις δουλειές τους και να κάνουν την αποκομιδή των σκουπιδιών, αφού άλλωστε γνωρίζουμε ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δυστυχώς είναι απλήρωτοι. Και πιστεύουμε ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου θα έχουμε τη δυνατότητα και να τους πληρώσουμε και να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εργασία για την λύση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στον τομέα της καθαριότητας. Εμείς εδώ δεν είμαστε για συμπαράσταση, είναι δικό μας το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εξυπηρετούν πάγιες και σταθερές ανάγκες της κοινωνίας της Λαμίας και μάλιστα το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο και είναι απλήρωτοι, αβέβαιοι για το αύριο. Τι νος θέμα είναι? Δεν είναι θέμα του λαμιώτικου λαού, του Δημοτικού Συμβουλίου, στο σύνολό του, που δυστυχώς σήμερα δεν βλέπουμε να είναι τόσο πρόθυμο να πάρει την υπόθεση πάνω του. Μπορείς να φανταστείς κάποιος να δουλεύει απλήρωτος και να υπηρετεί μια κοινωνική ανάγκη που δεν είναι και άνετη, δεν είναι και μέσα στις καλύτερες συνθήκες. Πρέπει να διατυπώνουμε το αίτημα της άμεσης μονιμοποίησής τους, με όρους εργασίας αντίστοιχους της δουλειάς που κάνουν. Ο αγώνας των εργαζομένων έπρεπε να είναι υπόθεση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των κατοίκων της Λαμίας σήμερα. Συμπαραστεκόμαστε σήμερα στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, των συμβασιούχων στην καθαριότητα του Δήμου της Λαμίας. Ο αγώνας τους αυτός πρέπει να ευοδοθεί. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσα στο Δήμο μας. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μια ομηρία των εργαζομένων. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει επιτέλους την υπόθεση αυτή, να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί να μένουν όμοιροι αυτοί οι άνθρωποι και ξαναλέω ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Και να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι πίσω από όλο αυτό, αν τελικά αυτοί οι άνθρωποι δεν συνεχίσουν να δουλεύουν, υπάρχει το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, που αυτό θα σημαίνει μεγαλύτερα βάρη και στον λαμιώτικο λαό. Σήμερα ήταν ασφαλιστικά μέτρα των υπαλλήλων της καθαριότητας, οι οποίοι έχουν μήνες απλήρωτοι τώρα. Εργάζονται στον πιο δύσκολο τομέα του Δήμου, στο τέτοιο που είναι η καθαριότητα για την αποκομιδή σκουμιδιών για τέτοια. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να υπάρξει, εκτός μόνο από το που πρέπει να πληρωθούν τα παιδιά, πρέπει να υπάρξει και πολιτική λύση, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να μονιμοποιηθούν κατά την απόψη μου. Οπότε πρέπει να υπάρχει από την κεντρική εξουσία απόφαση να μονιμοποιηθούν, γιατί αλλιώς ο Δήμος Λαμιών και η καθαριότητα θα πάει στον ιδιώτη. Με αποτέλεσμα, αφού πάμε στον ιδιώτη, να υπάρχει μεγάλο κόστος για τους δημότες μας.